Το στατικό μοντέλο του Ίκαρος Παλάς, του πλοίου των Μινωικών Γραμμών που ταξίδευε από το 1997 στις θάλασσες της Αδριατικής και της Μεσογείου και από το 2016 ανήκει στον Όμιλο Γκριμάλντι, προσθέθηκε στη Συλλογή Εκθεμάτων του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης στα Χανιά. Αποκτήθηκε μετά από την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση στο έργο μας του Αντιπροέδρου των Μινωικών Γραμμών, του κ. Μιχάλη Χατζάκη και της συζύγου του κ. Αλίκης Κεφαλογιάννη και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Μινωικών, του κ. Αντώνη Μανιαδάκη. Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, Μανώλης Πετράκης, χαρακτηρίζει τη δωρεά ως μια πράξη αναγνώρισης του έργου του Μουσείου. Αυτό νομίζω ότι μας τιμά, διότι είναι ένα αντιστάθμισμα της προσπάθειας που καταβάλουμε για την ναυτική κληρονομιά και προβολή της του τόπου μας. Περισσότερα από 20 στατικά μοντέλα πλοίων του εμπορικού ναυτικού φιλοξενούνται στην έκθεση του Μουσείου που παρουσιάζει κυρίως ιστορικά πλοία του πολεμικού ναυτικού. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν 3 μοντέλα πλοίων Liberty που δόθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε Έλληνες πλοιοκτήτες ως αντιστάθμισμα των υπηρεσιών που παρήχε ο ελληνικός στόλος. Να σκεφτούμε ότι το 73% του εμπορικού στόλου χάθηκε. Τα Liberty λοιπόν ήταν αυτά που ξαναέφεραν στο προσκήνιο την εμπορική ναυτιλία και τους Έλληνες εφοπλιστές. Στον ίδιο χώρο οι επισκέπτες μπορούν να δουν το μοντέλο του νέου πλωτού αποκτήματος του Λιμεναρχείου Χανίων, το οποίο δόρισε στο μουσείο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.